Υπάρχει ένα θέμα πέρα από το ποδοσφαιρικό, το οποίο έχει αναστατώσει όλη τη χώρα και αγγίζει τα όρια της τυχόνιας, γιατί δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος έχει δίκιο. Είναι ένα τυράκι το οποίο μας έχουν πετάξει, δυστυχώς το τρώμε, δυστυχώς το τρώμε, και αντί να δούμε τι είναι καλύτερο να κάνουμε, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και μιλάω για όλο αυτό το οποίο γίνεται με το μεταναστευτικό, με τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα σε εμάς, και με αυτή την τεράστια εισβολή μεταναστών, οι οποίοι μέσα σε ψυγεία συμβαίνουν ασύλληπτα πράγματα. Από την άλλη κοιτάει η κυβέρνηση να αποσυφορήσει τα νησιά, γιατί φτάσαμε να ακούμε ότι η αναλογία είναι ένας προς ένα πλέον. Οι συνθήκες για αυτούς οι οποίοι έρχονται και η γραφειοκρατία είναι δύσκολη. Με τις ΜΚΟ πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Επικρατεί μια κατάσταση απίστευτη. Αλλά από την άλλη συμβάνουν και πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια. Τι εννοώ? Θα πάνε τώρα στα Διαβατά, θα κάνουν ένα μπάρμπεκιου για να προκαλέσουν τους Ισλαμιστές, αυτούς που είναι μέσα, επειδή δεν τρώνε χοιρινό κρέας και το θεωρούν βρωμιά σύμφωνα με την πίστη τους, και θα πιούν αλκοόλ. Πρώτον, πιστεύω ότι την κίνηση αυτή την κάνανε αυτοί οι οποίοι την κάνανε περισσότερο για να ενοχλήσουν και να ακουστούνε, παρά για αυτό το οποίο ακούγεται. Δηλαδή δεν τους θεωρώ φασίστες και τίποτα περίεργους. Πιστεύω ότι σκεφτήκανε κάτι πολύ έξυπνο για να προκαλέσουνε. Κάτι πολύ έξυπνο, και έβλεπε σήμερα από τα χαράματα τα κανάλια να έχουν τρελαθεί. Να έχουν τρελαθεί οι δημοσιογράφοι να ορίονται. Πώς τολμάτε! Τι? Γιατί? Και πάτε να ψήσετε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, να προκαλέσετε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτού που το σκεφτήκανε. Τι σκεφτήκανε? Που το σκεφτήκανε αυτή την ιδέα. Ποια ιδέα? Με το χοιρινό και το αλκοόλ. Mm. Γιατί ασχοληθήκαν τα κανάλια με το πραγματικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι ΜΚΟ κάνουν ό,τι κουστάρουνε. Τα άλλα κάνουν. Ότι. Ποιο θα τι ελέγξει? Έχουν την προμήθεια. Το κράτος πρέπει να δει λίγο τι γίνεται. Παίρνει προμήθεια για το κράτος. Το κράτος πρέπει να δει λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται ένα μεγάλο τεράστιο μπάχαλο. Δεν τους νοιάζει, τα λεφτά τους νοιάζουν. Αλωτριώθηκαν τα νησιά μας. Δεν τους νοιάζει, τα λεφτά είναι. Μπορώ να τελειώσω το σκεπτικό. Ο Τζορτζόρας κάνει κουμάντο. Μπορώ να τελειώσω. Τι να τελειώσει? Ποιος τελειώνει? Ο Τζορτζόρας. Τζορτζ Σόρος. Πώς το λένε αυτό το γέρο? Αυτός ο γέρος κάνει κουμάντο. Ναι. Πρέπει να τελειώνει, να σου πω κάτι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Ποιος φωνάζει? Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Θα έρθουν εδώ. Στα νησιά είναι ένας προς έναν. Καταλάβανε ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Θαλασσιά άλλα έλεγες πριν ένα χρόνο. Εγώ λέω ό,τι βλέπω στην πραγματικότητα. Ένα χρόνο άλλα έλεγες. Τι έλεγα δηλαδή, για πες μου. Και σου λέγαμε να σου φέρουμε ένα μετανάστη στο σπίτι, αλλά δεν τον ήθελες εσύ. Τώρα λες άλλα. Ε, βέβαια, σε έπεισε η Λατινοπούλ. Δηλαδή, έχω την οικονομική δυνατότητα, ναι, να ταΐζω και άλλο. Και δεν το ξέρω. Όταν έλεγες να έρθουν οι άνθρωποι εδώ αυτοί, γιατί το έλεγες? Όχι. Έχω πει, ναι, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι προέρχονται από μια χώρα η οποία έχει πόλεμο, εντάξει, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες. Δεν κατάλαβες τα εκείνη, μωρέ. Και τους, όχι, περίμενε. Από τους πρόσφυγες μέχρι το παιχνιδάκι αυτό που γίνεται. Με τους λαθρέους τύπους οι οποίοι κονομάνε στην πλάτη. Δηλαδή τους παίρνουν από ένα χιλιάρικο, δύο, τρία. Κονόμα πώς... γίνεται, ρε. Περίμενε. Κάποιος πρέπει να βάλει φρένο. Ποιο, αφού κονομάνε όλοι. Πού θα βάλει φρένο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρόσεχε τώρα. Οι ξενοδόχοι, όσοι δεν έχουν δουλειά, μόλις σου λένε αν δίνεις για 6 μήνες το ξενοδοχείο σου για να πάρεις χρήματα για να φιλοξενήσεις 100-150 άτομα, άμα δεν έχει δουλειά, τα πει. Εσύ, άμα είσαι ξενοδόχος, τι θα έκανε? Πιθανόν να έλεγανε. Όχι πιθανόν, βουτιά θα έκανε. Πιθανόν να έλεγανε. Ε, λοιπόν, γιατί κατηγορείς τον άλλο? Δεν κατηγορώ. Οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής, ναι, αντιδρούνε. Γιατί κονομάνε? Όχι. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση δεν, ναι, έχει καμία οργάνωση. Ε. Είναι ανοργάνωτη τελείως. Ε, εντάξει.
Εντάξει. Ναι. Και το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ σέβομαι το τι πιστεύει ο άλλος, σέβομαι ότι θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι ΜΚΟ, να τους, εφόσον είναι να έχουν συμφωνήσει να μείνουν εδώ, να τους εξηγήσουν τι εστί Ελλάδα. Άμα τους εξηγήσουν τι εστί Ελλάδα, θα μας κάνουν μπούκα και μας κάνουν κόσκινο. Καλύτερα να τους εξηγήσουν τι εστί Ελλάδα. Και να έξυπνο αυτό, αλλά δεν είναι αλήθεια. Mm. Έξυπνο αυτό ο Νατάκα, πολύ έξυπνο. Καλύτερα να μην τους πούν τι εστί Ελλάδα. Λοιπόν. Θα πρέπει, γιατί άμα τους πούν τι εστί Ελλάδα, μπορεί να θέλουν να φύγουν. Θα πρέπει. Θα πρέπει κάποια στιγμή. Ναι. Να σταματήσει αυτή η τρελή κατάσταση στη χώρα. Κόκκινε, φτάνει ρε, μας έπρεξες. Άκου δύο λεπτά, τον κούρασες τον ακροατή. Θα πρέπει και να πρέπει. Εδώ είναι λεφτά, πρώτον. Δεύτερον, ο Τζορτζόρας θα στήσουν εδώ πέρα. Τζορτζόρας, πώς το λένε. Αυτός ο γέρος. Πανέξυπνος. Θα στήσουν εδώ 80 εργοστάσια, 100 εργοστάσια. Θα τους πάρουν αυτούς, να πούμε, με ένα ευρώ το 12ωρο. Οι Έλληνες θα έχουν φύγει στο εξωτερικό, φεύγουν συνέχεια, θα πέσει να πούμε φτώχεια και μεροκάμα το μικρό και θα τελειώσει το θέμα. Εμείς θα ψοφήσουμε σε 20-30 χρόνια, 10-15 χρόνια τα παιδιά μας θα είναι στο εξωτερικό, θα μείνουν αυτοί να πούμε εδώ πέρα, στη γη της επαγγελίας οι άνθρωποι, θα φτιάξουν οικογένειες, θα παντρευτεί Έλληνας Πακιστανοί, οι Πακιστανοί θα κάνουν και δύο ταινίες εμείς. Ξέρω εγώ, μας χρηματοδοτήσει το κέντρο κινηματογράφου κομμουνιστές, να πάρουμε κανένα φράγκο κι εμείς και θα τελειώσει το έργο. Τι ήθιστε και πρέπει να γίνει. Όλα κονόμα, όλα μαρμίτα. Οι ΜΚΟ κονομάνε, το κράτος προφανώς έχει κάποια συμφέροντα και αυτό, ή κάποιοι μεμονωμένοι οι οποίοι τι παίρνουν. Τι συμφέροντα να έχεις, ρε φίλε. Πρέπει να τα βάζεις, εσύ βλέπεις το προσωρινό ή το μακροπρόθεσμο. Φορε, ποιο μακροπρόθεσμο θα σου ο άλλος του χρόνου. Σου λέει να φέρε τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι αρπακτικός, σαν το λεοντάρι. Ορμάει, τρώει, πίνει και τελειώνει. Ας τα θέματα τώρα αυτά, η ΜΚΟ και η ΣΥΚΙΟ. Πάρε και εσύ κάνε πόλεμο της ΜΚΟ. Μόλις πας να κάνεις πόλεμο για τις ΜΚΟ, θα έρθουν εδώ οι ΜΚΟ, θα βάλουν μια διαφήμιση, θα πεις ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά και θα τελειώσει η φασαρία. Τι τα θες τώρα, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Άστο να πάει στο διάλογο, πες τίποτα άλλο. Άστο. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα φωνάζει για τις ΜΚΟ, θα έρθει εδώ κάνεις από τη ΜΚΟ, κάνω Τζορτζόρας, θα πει δώσε στον κόκκινο μια διαφήμιση, θα πεις εγώ δεν δικό μου το ραδιόφωνο, τι να κάνω, θα πήρα τα λεφτά, θα σε βρίζουν οι άλλοι και θα τελειώσει το θέμα. Πρώτη φορά θα είναι. Άντε, τελείωνε. Ο Τζορτζόρας και ο Σορσόρος. Μη ασχολείς. Μόλις έρθει καμιά ΜΚΟ που σου δώσει κανένα χιλιάρικο, κουλουτούμπες θα κάνεις κι εσύ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν το σκέφτηκαν εκείνοι, αλλά ο βουλευτής που μίλησε πρόσφατα γι' αυτό. Όσο για τα κανάλια, αν πήγαν το γεγονός ή δεν το είχαν υπερπροβάλει, οι ξύπνοι που το κάναν για να προκαλέσουν το είχαν σπάσει πάνω στο μισάωρο. Πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των ανθρώπων σε όλη την ενδοχώρα. Στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει ούτε ένας και δεν πρόκειται να στείλουν κανέναν εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί η Πελοπόννησος ναι. έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Γι' αυτό. Γι' αυτό φίλε μου. Γιατί έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Δεν αλλάζει θέμα, το έχει βαρύνει πολύ να πούμε. Με τον Τζορτζόρα. Άτε. Ωραία. Λοιπόν, έμαθες τι. Ο Καράδαλης πέθανε μνημόσυνο, ο Τζορτζόρας με τις ΜΚΟ. Μας έχει και συννεφιά έξω, μας έχει κάνει την ψυχή να πούμε μάλλον. Έμαθες τι έγινε στην Νάπολη. Στην Νάπολη τι έγινε. Ναι. Όχι, δεν έμαθα. Λοιπόν, ξέρει τον πρόεδρο, το γνωρίζεις. Ποιο πρόεδρο. Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Βλαβρέντις. Ντε Λαουρέντις. Τι είναι ο πρόεδρος. Μια πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Στην Νάπολη ο πρόεδρος. Ναι. Ωραία, τι έγινε. Μουσάτο, τραλοκομείο μεγάλο. Ωραία, καλά κάνει. Μετά το 1-1 με τη Σάλτσμπουργκ. Ναι. Ετοιμάζει αγωγές μηνύς στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Τους ζήτησε να μείνουν εντός προπονητικού κέντρου, να πάει κανείς στο σπίτι του. Ναι. Διαφώνησε ο Αντζελότη, σκοτωθήκανε. Ναι, ναι. Τελικά υποχώρησε ο Αντζελότη γιατί τον είπε η διοίκηση ότι το κάνει για σύσφυξη σχέσεων. Ναι. Και ανακοίνωσε συγκεκριμένα, για να το πω ακριβώς όπως είναι, ότι η διοίκηση ανακοινώνει σε σχέση με τη συμπεριφορά των παικτών της ομάδας το βράδυ της 5 Νοεμβρίου 2019. Τι, στο παιχνίδι μέσα δηλαδή. Ναι, ναι. Θα προχωρήσει στην προστασία των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά το οικονομικό, το πειθαρχικό και το κομμάτι της εικόνας. Mm-hmm. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι έχουμε καταθέσει την ευθύνη για την εκτέλεση της απόφασης για την παραμονή της ομάδας στο προπονητικό κέντρο στον Κάρλο Αντσελότη. Τέλος, γνωστοποιούμε την απαγόρευση δηλώσεων στον τύπο για αόριστο χρόνο. Ζητάει λεφτά από τους παίκτες του. Ναι, θα κάνει, θα κινηθεί νομικά. Και ο Αντσελότη είπε ναι. Όχι, ο Αντσελότη είπε όχι στην αρχή. Α, στην αρχή. Μετά υποχώρησε. Όχι, όταν είπε δεν θα φύγει κανείς από το προπονητικό. Άλλο ρε, για τα λεφτά λέω ρε, ας το προπονητικό αυτά. Τα λεφτά των παιχτών. Αν πάει στα δικαστήρια θα ζητάει. Ναι. Και θα αφήσει ο Αντσελότη στους παίκτες του να πάει έτσι. Πάει Νάπολη. Ναι, αυτό είναι σημάδι για διάλυση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μόλις μπει ο Αντσελότη στα αποδυτήρια, δηλαδή θα πει ο Ανδρώνης εδώ, ξέρετε κάτι είναι κολόπεδα. Εσείς δεν κάνατε ακροματικότητα,
φέρατε ξέρω εγώ ένα άσχημο δίμηνο, δεν αμπληρώνεστε ξέρω εγώ, να σας πάρω τα λεφτά πίσω. Ωραία. Θα πει ο Μπούζας, μα δεν είναι σωστά αυτά πράγματα κύριε ιδιοκτήτα κτλ. Αλλά μετά θα υποχωρήσει. Θα μπει ο Μπούζος μετά εδώ να μας πει ρε παιδιά, ξέρετε έχουμε ένα μύτη κτλ. Ξέρετε θα το πούμε τον Μπούζο. Έλα ρε, δεν τρέπεσαι εκεί πέρα. Α, πάνε κάνε ρουσφέτη εκεί στον αρχηγό. Απαρφύγει από εδώ πέρα να το πούμε. Ρουσφέτη. Ναι, άμα τώρα ο προπονητής δεν ή παρετείται ή λέει δεν περνάει. Θα τον απολύσουν. Αυτό ακούγεται. Ρε τι, αν τον απολύσουν θα είναι κατακρεουργημένος. Αυτός θα πρέπει ή να πει Ελλάδο μουσάτε. Ή Ελλάδο μουσάτε, ξέρεις κάτι. Δεν κάναμε μια κακή εμφάνιση, θα μας κάνεις μήνυση. Δηλαδή τι είναι, τι άνθρωποι είμαστε, δεν πήγαμε καλά. Τι, άμα πάρεις και τα λεφτά πίσω, δεν το δέχομαι. Αφού το δέχεται ο Αντζελότη, με το που θα πάει στον πάγκο ο Αντζελότη και θα κάτσει ή στα ποδητήρια, ξέρεις θα του πούνε οι παίκτες. Φτούσου ρε, δεν τρέπεσαι από εκεί πέρα. Πάρε δύο χάπια που παίρνεις κάθε φορά. Για να το δω. Αυτός είναι σαν Πασόκος δεκαετίας του 80. Έχει ρημάξει τα ταμεία. Αυτός εδώ. Άβει από εδώ πέρα ρε. Έχεις δει μεγάλη τώρα μορφή. Καραγκιόζης είναι αυτός. Μούτρο. Φύγει από εδώ. Μούτρο. Μεγάλο μούτρο. Φύγει από εδώ ρε. Μεγάλο μούτρο. Φύγει από εδώ μούτρο και μούτρο. Ο Αντζελότη πρέπει να φύγει. Μεγάλη μορφή. Ναι. Καλά. Έχεις τίποτα άλλο να πεις. Βλέπει πώς θα τα κάνει ο Βουλινός, να πούμε, και αυτοί που δεν είχαν λεφτά στον ΠΑΟΚ και βάζαν πρόστιμα στους παίκτες. Δεν έχει λεφτά, ρε.